φωτιές. Γιατί από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου μέχρι και σήμερα και σε επίπεδο Κρήτης οι φωτιές είναι πάρα πολλές. Θυμηθείτε εκείνη την τελευταία φωτιά στο Καρακοβούνι, σε δύσβατη περιοχή. Είχε σηκωθεί ακόμα και το ελικόπτερο προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεσή της. Χθες είχαμε μια άλλη φωτιά εδώ προς την περιοχή του Καρτερού, πάνω από την 126, μέσα σε ένα οικοπαιδικό χώρο. Έτρεξαν άμεσα οι υπηρεσίες για να αποφύγουμε τα χειρότερα και ακούσατε πριν από λίγο τον κλέρχο το Μαρουσάκη να μας λέει ουσιαστικά ότι ο συνδυασμός της ζέστης που για τις επόμενες μέρες φαίνεται ότι κατακόρυφα ο υδράργυρος ανεβαίνει, των δυνατών ανέμων, βόρειων ανέμων, όπως επίσης και της υγρασίας, ότι προκαλούν και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος με τέτοιου είδους συνθήκες περισσότερο από ποτέ. Έτσι λοιπόν το τελευταίο διάστημα, μιλώντας κυρίως με την αντιπεριφέρεια και την πολιτική προστασία και με τον Γιάννη τον Λεονταράκη, μέσα σε αυτές τις κουβέντες που είτε δημόσια κάνουμε με τον κύριο Λεονταράκη, κάτι βία κάνουμε για την πολιτική προστασία, για την πυροπροστασία, για τα δεδομένα τα οποία έχουμε, για τα αυτά τα οποία δεν έχουμε και κυρίως για αυτά τα οποία δεν έχουμε, είτε στο αγροτικό μας οδικό δίκτυο, είτε στους κρονούς, είτε στα μέσα τα οποία μας λείπουν, είτε στις δύσβατες περιοχές κλπ. Φτάσαμε στον κύριο Μανώλη Βολτηράκη. Ο κύριος Βολτηράκης είναι ο χειριστής του ελικοπτέρου που τις περισσότερες φορές λέμε πού το ελικόπτερο να βοηθήσει αυτή την ώρα. Αγνοούμε βέβαια πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία του, το τι θα πρέπει να γίνει, ποιες συνθήκες θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά για όλα αυτά θα ενημερωθούμε από τον ίδιο. Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε αυτή την πρόσκληση, κύριε Βολτηράκη. Καλημέρα από τον 984. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας. Τι κάνετε? Εμείς από τις 10 του περασμένου μήνα, το πρωί που ξεκίνησε η πρώτη μέρα ετοιμότητας για το ελικόπτερο, μέχρι και εκτιμώ το τέλος του Οκτώβρη, που ουσιαστικά τελειώνει πάλι η αντιπυρική περίοδος για την πυροσβεστική υπηρεσία, είμαστε όλη την ημέρα, μισή ώρα πριν την ανατολή του ήλιου και μισή ώρα μετά τη δύση του ήλιου, stand-by στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, περιμένοντας αν χρειαστεί να επέμβουμε ή να παρέμβουμε όπου υπάρξει ανάγκη. Και βέβαια πάντα με βοηθούν και των καιρικών συνθήκων, έτσι, γιατί δεν μπορεί ένα ελικόπτερο να πετάξει με όλες τις συνθήκες ή πετάει τελικά, γιατί ξέρετε μεταξύ μας κάνουμε και σενάρια όταν δεν ξέρουμε, αναπτύσσονται και με διάφοροι μύθοι. Για δώστε μας λίγο το πλαίσιο. Εντάξει, τα αεροπορικά μέσα, το κάθε ένα, επειδή πραγματικά έχω πετάξει και στο στρατό που ήμουν και στην πολιτική αεροπορία και εδώ, επειδή λέμε ελικόπτερα παντός καιρού ή αεροπορικά, δεν υπάρχει αεροπορικό μέσο παντός καιρού. Το κάθε μέσο που πετάει έχει τις δικές του δυνατότητες και τα δικά του όρια με βάση τον κατασκευαστή. Μάλιστα. Εμείς δηλαδή τι δυνατότητες έχουμε, επειδή μιλάμε για το δικό μας. Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του καλοκαιριού, για το σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εδώ, σε κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα να επέμβει στο χώρο της φωτιάς, να πάει στη φωτιά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το αν θα μπορέσει να λειτουργήσει ή να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της φωτιάς είναι θέμα τοπικών συνθήκων. Να σας δώσω δηλαδή ένα σχετικό παράδειγμα και για να το καταλάβει ο κόσμος. Η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο κατά την έννοια του ησημερινού κατά κάποιο τρόπο έχει μια οριζόντια διάταξη πάνω στο χάρτη. Από Ανατολή λοιπόν μέχρι Δύση ή από Δύση μέχρι Ανατολή έχει ορεινούς όγκους ακριβώς στη μέση. Ναι. Από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Όταν λοιπόν υπάρχουν φωτιές στη νότια πλευρά του νησιού και κυρίως στην περιοχή του Ρεθύμνου δημιουργούνται καταβατικοί άνεμοι. Mm-hmm. Εμείς τα λέμε
κατορεύματα ή τέλος πάντων μας δημιουργούν έντονα προβλήματα από αναταράξεις και από τέτοια πράγματα, με αποτέλεσμα αν είναι η φωτιά σε τέτοια σημεία, πολλές φορές δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και φεύγουμε ή παραμένουμε αλλά με ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο. Το πρόσφατο παράδειγμα ήταν στο Ροδάκινο, στην περιοχή του Ρεθύμνου, που εγώ πραγματικά είμαι 11 χρόνια εδώ. Ήταν η πρώτη φορά που με έπιασε ναυτία στο ελικόπτερο, διότι η κατάσταση ήταν τραγική. Συναντάμε ανέμους της τάξης των 120 χιλιόμετρων. Το ελικόπτερο είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να ενεργήσει σε αυτές τις περιοχές και είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος για το μέσον. Mm. Αυτά. Από τη μία το γεωγραφικό ανάγλυφο της Κρήτης σε συνδυασμό ακριβώς με τις καιρικές συνθήκες είναι αυτό το οποίο πολύ περισσότερο βοηθάει ή δυσκολεύει το δικό σας το έργο, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε και εκείνο το άλλο το παράδειγμα, κύριε Βολτηράκη, που χθες μιλώντας σας εγώ έμαθα σε αυτή τη φωτιά πολύ κοντά μας, εδώ στο Ηράκλειο, στο Καρακοβούνι, στην δύσβατη αυτή περιοχή, ότι από τη μία είχες το βάθος του γκρεμού στα 30 μέτρα και από την άλλη δεν μπορούσες να πλησιάσεις τόσο κοντά, γιατί είχες και τους πυλώνες του ηλεκτρικού ρεύματος. Υψηλή τάση. Έτσι ακριβώς, υψηλή τάση. Γιατί αν είναι χαμηλή τάση, καταλαβαίνει κανείς ότι ένας πύλος είναι χαμηλά. Και πάει, στα 50 μέτρα. Πάρα πολύ ψηλά και η φωτιά ήταν ακριβώς από κάτω. Mm-hmm. Η αποτελεσμα... Για την κατάσταση δεν εξαρτάται τόσο από τι πάθατε, τι πάθατε τώρα, μετακινηθήκατε και σας έχασα. Όχι, όχι, εγώ είμαι σταθερός, δεν κουνάω καθόλου. Κάτι έγινε, τέλος πάντων, ναι. Θα δούμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, για πείτε, στο ναι, παράδειγμα που είπα. Ήταν ακριβώς κάτω από τους πυλώνες της υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να υπήρχε μια σχετική δυσκολία. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα, γιατί εγώ δεν έχω. Είμαι σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Με ακούτε καθαρά τουλάχιστον, να μην έχουμε διακοπές. Ναι, σας ακούω. Okay. Αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε φωτιά έχει τη δική της δυσκολία. Γι' αυτό και εμείς στον αεροπορικό χώρο ξέρουμε ότι κάθε αποστολή δεν είναι μια ρουτίνα. Να πούμε, φεύγουμε από το Ηράκλειο και κατεβαίνουμε στην Αθήνα στο αεροδρόμιο. Που είναι μια στάνταρ διαδικασία για τα αεροσκάφη. Τα ελικόπτερα, επειδή επιχειρούν σε διάφορες περιοχές, ελικοδρόμια, χαράδρες, αυτά. Κάθε πτήση έχει την ιδιαιτερότητά της. Και ποτέ, ακόμα και στο ίδιο σημείο να πάει κανένας, δεν θα συναντήσει τις ίδιες συνθήκες για να πει ότι ακολουθώ μια πεπατημένη. Ναι, αλλά αναφέρεστε μόνο στο ανάγλυφο της κάθε περιοχής, τις περιοχές συνθήκες. Όχι, βέβαια. Συνθήκες ευρύτερα που επικρατούν. Α, διότι είναι στο και τα έργα των ανθρώπων. Έχει ο επίγειος επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων καταστρώσει με βάση εκείνα τα οποία έχει στο μυαλό του ή την εικόνα την οποία έχει. Ναι. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε μια περιοχή, σε πολύ σύντομο χρόνο και πώς να το πω, όχι προγραμματισμένα, συντάσσεται ένα σχέδιο σε συνδυασμό αυτών που είναι στο έδαφος και ημών που είμαστε στον αέρα. Βοηθάει λοιπόν ο ένας τον άλλον, ούτως ώστε αυτόματα να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης, ούτως ώστε αρχικά να περιοριστεί η φωτιά, να μην επεκταθεί δηλαδή, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην κατάσβεσή της. Αυτό γίνεται δηλαδή, αυτό είναι το σχέδιο δράσης. Χτυπάμε τα μέτωπα της φωτιάς για να την καθυλώσουμε και αφού την καθυλώσουμε τότε να πάμε στην κατάσβεσή της. Στο περιμετρικά εννοείται, για να μπορέσει να οριοθετηθεί, όπως λέμε. Ακριβώς, ναι. Καθυλώσει, οριοθετηθεί. Όταν εκδηλωθεί μια φωτιά, το σχέδιο δράσης βγαίνει ανάλογα με την περιοχή, με την εικόνα που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Με την εικόνα που εμείς θα έχουμε την ώρα που θα φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, εμένα πολλές φορές με ειδοποιούν κιόλας από εδώ. Έχουμε μια φωτιά εκεί. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να είστε σε ετοιμότητα. Okay. Μετά παίρνουμε και την εντολή ή όχι να φύγουμε, γιατί αν θα πάνε οι άνθρωποι και δουν ότι δεν χρειαζόμαστε, δεν πάμε. Αλλά πριν φτάσουμε στο χώρο, εννοείται ότι δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Τώρα εγώ, επειδή είμαι και ντόπιος από εδώ, είμαι από το Ρέθυμνο, λίγο πολύ, αν μου πούνε ότι έχει μια φωτιά στην Κάνδανο, στα Χανιά, ξέρω τι είναι η Κάνδανος. Αν μου πούνε ότι έχει μια φωτιά στη Σιτία, ξέρω ότι στη Σιτία καθόλου αέρα να μην έχει εδώ. Όταν θα πάμε στη Σιτία θα συναντήσουμε ανέμους της τάξης των 20 κόμβων, δηλαδή 30-40 χιλιόμετρα. Δηλαδή ξέρω περίπου, αλλά συγκεκριμένα όταν θα φτάσουμε στη φωτιά, επί τόπου
πρέπει κανείς να συντάξει στο μυαλό του ένα σχέδιο πεδίου μάχης, να το πω έτσι, mm-hmm. και να προχωρήσει στον τρόπο που θα λειτουργήσει, ούτως ώστε σε σύντομο χρόνο να είναι αποτελεσματικός. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο σε σύντομο χρόνο. Έτσι, ο χρόνος να είσαστε αποτελεσματικοί. Τεράστιος παράγοντας. Γι' αυτό λέμε, δεν θα το πω εγώ να τα ακούσει πρώτη φορά ο κόσμος, ότι στο πρώτο λεπτό η φωτιά σβήνει με ένα παγούρι νερό, με ένα μπουκάλι. Μετά από 5 λεπτά, παράδειγμα, Μάτι Αθήνας, δεν σβήνει με τίποτα. Παράδειγμα, Εύβοια πέρυσι. Ναι. 20-30 αεροπλάνα δεν καταφέρνανε να σβήσουν τη φωτιά. Δεν σβήνουν αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που λέει συνεχώς η πυροσβεστική υπηρεσία, ότι όταν δεις μία φωτιά, όταν δεις τον καπνό, όταν το εντοπίσεις, δεν είναι λάθος, είναι το απόλυτα σωστό αυτό που πρέπει να κάνεις, να ενημερώσεις την πυροσβεστική υπηρεσία, να επικοινωνήσεις με το 199, γιατί όσο πιο γρήγορα το κάνεις, αυτό μας λέτε ξανά, τόσο το καλύτερο. Βέβαια. Και είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, άκουγα προηγουμένως την επικοινωνία που είχατε με τον κύριο Μαρουσάκη, πραγματικά, δηλαδή αυτή η περίοδος, και όχι μόνο, κατά διαστήματα δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες. Η πάρα πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, δηλαδή μιλάμε για ποσοστά κάτω από το 20%, ξέρετε, δηλαδή μέσα στο φθινόπωρο ή όταν έχουμε λίγο βροχή κτλ. Οι υγρασίες είναι 70, 80, 90%. Ένας μέσος όρος είναι γύρω στο 50 με 60. Όταν κατέβει λοιπόν η υγρασία στο 10-15%, η θερμοκρασία υψηλή, ένας σχετικός άνεμος, στην κυριολεξία είναι ένας δυναμίτης που απλά το φυτίλι αργοκαίει και περιμένουμε να μην φτάσει εκεί. Ξέρετε, κύριε Βολτηράκη, την ώρα που εσείς μιλάτε για το χρόνο, δηλαδή πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος, δεν είναι μόνο η ενημέρωση και η άμεση παρέμβαση στην έναρξη της πυρκαγιάς. Εγώ σκέφτομαι πάνω σε αυτό το χρόνο και κάτι άλλο. Πόσο εύκολο είναι το έργο της κατάσβεσης, ακόμα και για εσάς, όταν είναι, ας πούμε, στην ενδοχώρεη φωτιά, όταν η πηγή του να πάρει το νερό για εσάς είναι η θάλασσα, διότι δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε άλλους εναλλακτικούς τρόπους, δηλαδή αν υπάρχουν εκείνες οι περίφημες οι λιμνοδεξαμενές, τα φράγματα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πάρετε νερό. Να σας πω, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, είμαστε ευτυχείς από μία πλευρά, διότι έχει πολλούς αποταμιευτήρες νερού, τεχνητούς ή φυσικούς. Χρησιμοποιούνται όλοι, δηλαδή, θέλετε να πείτε, ποιοι είναι ναι, αυτοί. Ναι. Όσα ξέρουν εδώ οι άνθρωποι της περιοχής, από φανερωμένοι, από θραψανό, από σελέμιδες, έχει πολλά σημεία από τα οποία μπορούμε να πάρουμε νερό. Mm-hmm. Αρκεί να είναι ένα σχετικό, να έχει ένα σχετικό εύρος, ας πούμε, ο χώρος αυτός, μπορούμε πάνω, δηλαδή στο Ηράκλειο γύρω στα 10 σημεία στην ενδοχώρα. Αν πάμε Ρέθινο ή Χανιά, δυστυχώς μοναδικά σημεία είναι η θάλασσα. Αν δεν είναι δηλαδή η φωτιά κοντά στη θάλασσα και καλούμαστε παραδείγματος χάρη να έχει μια φωτιά στο Μυλοπόταμο, θα πω εγώ, του Ρεθύμνου, που δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, εκεί πέρα πρέπει να κατέβεις στη θάλασσα. Όταν θες λοιπόν 10 με 12 λεπτά να πας και να γυρίσεις τη φωτιά, σε 10 λεπτά η φωτιά έχει κάνει χιλιόμετρα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα δηλαδή σοβαρό. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, το αντιμετωπίζουμε κυρίως με το να έρθουν περισσότερα αεροπορικά μέσα, εφόσον υπάρχουν και εφόσον μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή, εγώ όταν θα πάω σε ένα χώρο. Για να καλύπτεται ο χρόνος αυτός ενδιάμεσα, ναι, στο ναι, πηγαίνει, ναι, 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 να υπάρχει μια ροή δηλαδή των αεροπορικών μέσων, να μην αφήσουν την φωτιά μόνη της μέχρι να ξαναπέσει το επόμενο νερό. Να υπάρχει μια αλληλουχία δηλαδή στην δράση των αεροπορικών μέσων. Να μου λύσετε μία ακόμα απορία, κύριε Βολτηράκη, μιας που τα λέμε. Αναφέρεστε στο χρόνο, αναφέρεστε σε όλα αυτά τα οποία εσείς από την αρχή αντιμετωπίζετε, πώς κινείστε, σε όλα αυτά που τέλος πάντων που μπορείτε να αναφερθείτε. Όταν όμως το μυαλό πηγαίνει στο χρόνο, οι λέξεις πηγαίνουν στο χρόνο, αυτόματα ο συνειρμός πάει και στο κόστος. Αλήθεια, ποιο είναι το κόστος? Το κόστος για το δικό μας το αεροπορικό μέσο, το οποίο είναι μια σχετικά μέτριας κατανάλωσης, είναι περίπου στα 1000 ευρώ η ώρα μόνο, να το τονίσω αυτό με κεφαλαίκτα, μόνο στο κόστος του καυσίμου. Δηλαδή το ελικόπτερο καίει περίπου 800 με 900 λίτρα κυροζίνη την ώρα. Mm. Όσα θέλει ενδεχομένως ένα σπίτι για να ζεσταθεί όλο το χειμώνα. Μάλιστα. Αυτό.
για να το υπολογίσει δηλαδή ο κόσμος, να ξέρει ότι το κόστος και της ενοικίας των μέσων που έρχονται εδώ, αλλά και της λειτουργίας τους, είναι πολύ μεγάλο. Και εννοείται, σας το είπα και προθέσω, ότι η χώρα μας ίσως έχει τον μεγαλύτερο στόλο ιδίων και ενοικιαζομένων μέσων, νομίζω, στον κόσμο. Δεν υπάρχει, δηλαδή έχουμε γύρω στα 70 αεροπορικά μέσα, που για μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολυτέλεια. Ο άνθρωπος βέβαια, όταν καίγεται η αυλή του ή το σπίτι του, θα ήθελε να έχει ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο απ' έξω, ενδεχομένως ένα ελικόπτερο και καμιά δεκαριά ανθρώπων. Αν αναλογιστούμε ότι ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο κοστίζει γύρω στις 500.000 ευρώ, να σκεφτεί κάποιος πόσο εύκολο είναι να έχουμε τα πάντα. Ξέρετε, εγώ σας ρώτησα και καλά έκανα και σας ρώτησα, γιατί άκουγα από τη χθεσινή φωτιά εδώ, στον Καρτερό από πάνω, πάνω από εσάς, από την 120. Ναι. Τους ανθρώπους της πυροσβεστικής να λένε, παιδιά, για άλλη μια φορά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, πριν κάνετε το οτιδήποτε, πριν ανάψετε μια φωτιά, πριν κάνετε εργασίες σε χώρο που ενδεχόμενα με τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες να προκαλέσουν το σπινθήρα και θα ανάψει μια φωτιά, πριν πετάξετε το τσιγάρο απ' έξω, σκεφτείτε πριν κάνετε οτιδήποτε τι είναι αυτό που θα προκληθεί. Και αν δεν μας νοιάζει αυτό το οποίο εμείς καταστρέφουμε στο περιβάλλον μας, ή αν δεν μας νοιάζει αυτό το οποίο καταστρέφουμε στην περιουσία μας, που δεν ξέρουμε αν θα ζούμε να το ξαναδούμε να έχει φτάσει εκεί που το αφήσαμε, δεν κάνει ποτέ κανείς να το ξεχνάει αυτό. Γιατί δεν είναι ο χαδελφισμός όταν χάνεις τα πράγματά σου. Η ζωή δεν είναι ατέλειωτη για κανένα από εμάς. Τότε λοιπόν να στα βάλουμε όλα αυτά μέσα στο μυαλό μας. Γι' αυτό και σας ρώτησα τι σημαίνει και χρόνος και κόστος. Αλήθεια, όταν είσαι εκεί πάνω, κύριε Βολτηράκη, συγγνώμη που σου μιλάω έτσι στον ενικό, νιώθω καλά. Κανένα πρόβλημα, ναι. Όταν ανεβαίνεις εκεί πάνω και είσαι πάνω από τη φωτιά και προσπαθείς να δεις, ακολουθώντας και εκείνα τα βήματα με το συντονισμό που υπάρχει και από τις επίγειες δυνάμεις για το πώς θα μπορέσεις να κλείσεις τη φωτιά, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν εκείνες οι στιγμές για εσάς που καθαρά λειτουργείτε επιχειρησιακά ή αν σε κάποιες φάσεις μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που επιχειρείτε, και δεν είναι λίγα, εκείνο το συναίσθημα και η ματιά του τι καίγεται, Χριστέ μου, και τι κάνουμε οι άνθρωποι, σας έχει ως άνθρωπος στην πορεία, και αφού θα έχετε πατήσει έδαφος, θα έχετε πατήσει γη, σας έχει επηρεάσει. Να σας πω για το ένα συγκεκριμένο περιστατικό, ίσως δύο. Στις βρύσες των Χανίων πριν πολλά χρόνια, ήτανε αλλού η φωτιά και πηγαίνοντας να πάρουμε νερό, βλέπουμε να ξεκινάει να λαμπαδιάζει ένα σπίτι σε τελείως άσχετη περιοχή. Λοιπόν, πηγαίνοντας έτυχε να περνάμε από πάνω και τους σβήσαμε τον ανθρώπου, τους σώσαμε το σπίτι με ένα κουβά νερό των 12 τόνων, γιατί αυτό το νερό που κουβαλάμε με αυτό το ελικόπτερο είναι των 4 τόνων. Μία άλλη περίπτωση το 2007, θα πω, που ήταν οι τεράστιες φωτιές στην Πελοπόννησο, που εμείς τότε με το ελικόπτερο το δικό μας πετάξαμε 340 ώρες εκείνη την περίοδο. Να υπολογίσετε ότι οι 340 ώρες με το συγκεκριμένο τότε ελικόπτερο αντιστοιχούσαν σε 3.000 λίτρα η ώρα. Ας κάνει κάποιος τον πολλαπλασιασμό να βρει. 3.000 λίτρα η ώρα επί 340, για να δει ένα ελικόπτερο τι καύσιμα κατανάλωσε. Θυμάμαι λοιπόν που καιγότανε σπίτια και όταν μπήκαμε μέσα για να ρίξουμε το νερό, επειδή η ορατότητα ήταν μηδέν, χωρίς να είναι στοιχείο υπερβολής αυτό που θα πω, οι φλόγες φτάσανε στα δάμια του ελικοπτέρου. Αυτά. Τη φωτιά τη βλέπουμε σαν έναν εχθρό τον οποίο πεισμώνουμε και προσπαθούμε να τον σκοτώσουμε. Πολλές φορές παραβλέποντας και τα στοιχεία της ασφάλειάς μας. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό μάθαμε τόσα χρόνια να κάνουμε. Λοιπόν, και αυτό προσπαθούμε. Αυτές λοιπόν είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Και όταν βλέπετε ότι φαντάζομαι δεν μπορούν να περάσουν εύκολα και οι επίγειες δυνάμεις, ότι εκεί το πείσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Εννοείται. Εννοείται, και γι' αυτό είπα ότι γίνεται ένα σχέδιο της στιγμής. Και εμείς πάμε σε σημεία τα οποία κυρίως είναι δύσκολα για να προσεγγιστούν, για να πλησιάσουν οι επίγειες δυνάμεις.
Και πάμε λοιπόν να καθυλώσουμε αυτά τα μέτωπα τα ισχυρά, ούτως ώστε και αυτοί να μπορέσουν να πάνε. Γιατί φανταστείτε ένα πεζοπόρο τμήμα, το οποίο έχει μπροστά του φλόγα η οποία είναι 10-15 μέτρα, μα δεν μπορεί να πλησιάσει. Αν δεν καθυλωθεί λοιπόν η φωτιά, το επίγειο τμήμα απλώς θα την κοιτάει. Και ενδεχομένως να κινδυνεύσει κιόλας. Γιατί η φωτιά γυρνάει γύρω-γύρω πολλές φορές. Μάλιστα. Να σας πω. Τι άλλο να είναι πάρα πολλά. Αλλά θέλω να πω εγώ κυρίως, δηλαδή, οι άνθρωποι, ξέρετε, υπάρχει μια συλλογική και ατομική ευθύνη. Δηλαδή, καλός ο Δήμος, καλή περιφέρεια, καλός ένα. Ναι, αλλά όταν επιτρέπουμε στην αυλή του σπιτιού μας να είναι οι ακελάμοι που τους ξέρουν όλοι ή τα χόρτα ένα μέτρο, δεν περιμένουμε να έρθει ο Δήμος, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Ας καθαρίσουμε λίγο, γιατί μετά θα κλαίμε. Και όταν θα καεί του γείτονα το σπίτι, θα καεί και το δικό μας. Είναι δεδομένο. Ήθελα να σας ζητήσω έτσι για το τέλος της κουβέντας, τουλάχιστον για σήμερα, και σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω, κύριε Βολτηράκη. Τι θα λέγατε στον καθένα από εμάς, αλλά νομίζω ότι το είπατε. Άμα κινδυνεύει το δικό σου το σπίτι, μπορεί να κινδυνεύει και του γείτονα. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να κάνει το καλύτερο και ο ίδιος για τον εαυτό του και να μην είναι απρόσεκτος. Αυτό. Ναι. Αυτό και για πάρα πολλά πράγματα που λέμε στη ζωή μας, να μην λέμε ποτέ. Ότι εντάξει μωρέ, δεν θα συμβεί σε μένα. Σε μένα θα συμβεί και το τροχαίο και το ναρκωτικό και η φωτιά και ο πνιγμός και τα πάντα. Κάθε τι λοιπόν, ο κάθε κίνδυνος ελοχεύει δίπλα μας, είναι πιθανό να συμβεί και τουλάχιστον ας μην γίνουμε εμείς η αιτία ή η αφορμή να ξεκινήσει ένα μικρό ή μεγάλο κακό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις κουβέντες που κάναμε, κύριε Βολτηράκη. Θα είστε καλά. Καλημέρα και σας. Έχουμε ένα μότο στη ζωή μας και συνηθίζουμε να το λέμε, ότι αυτοί που πετάνε είναι πιο κοντά στο Θεό αλλά και πιο κοντά στο θάνατο. Αυτά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.